χάρη και την βοήθεια του Θεού παρευρισκόμεθα μαζί, διότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος ετοιμάζει την ύπαρξη. Εδώ, όπου δύο ή τρεις είναι εκλέγους, ένα ονοματίο που μου λέγει κύριο Πανοκράτορ, εγώ είμαι το μέσο αυτό. Είναι μια μεγάλη ευλογία να μην καταλαβαίνει τα πράγματα Θεού. Διότι για να καταλάβουμε εμείς αυτά τα μυστήρια που όπως ο Άγιος Διονύσιος, ο αρχιμαγείρης μας, διδάσκει ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα μόνο μερικά πράγματα, γι' αυτό λέμε τα ιερά μυστήρια που μπορούμε να καταλάβουμε. Διότι χρειάζεται φως. Πρέπει να είμαστε φωτισμένοι. Έξω στον κόσμο υπάρχει σκότος. Εδώ μέσα στην Εκκλησία υπάρχει φως. Και μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν μέσα στην Εκκλησία με αυτό το σκότος. Μπορούν να βγαίνουν με το φως. Με την διαπρέπουσα μετάλλια. Κανένας να μην μένει μέσα στην Εκκλησία χωρίς να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Κανένας να μην πλησιάζει το ποτήριο, να μην χωρίς να έχει μετάνοια μέσα και σκέψη υπάρχουν Άγιοι Πατέρες, γεροντάδοι, που είπαν ότι δεν έχω βάλει αρχή στην μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Πρέπει να αρχίσει στο σημείο ο άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να πέσει στα γόνατα και να πει εξ όλης καρδίας, συγχώρησον μου Κύριε, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να μην κατακρίνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τις αρχές χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αλλά σίγουρα ακούσαμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και στην περικοπή του Ευαγγελίου, ότι ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο όσο τον μειώνει του τον γεννή. Γι' αυτό το λόγο, όταν έχουμε τα μέσα στη Θεία Λειτουργία, η έκφραση αυτής της αγάπης του Θεού και προς τον θυσίον, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση εδώ πάνω στον κόσμο. Αρκεί να είμαστε εδώ, βρισκόμαστε εδώ, σωματικά, αλλά και πνευματικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί το άνθρωπος να γιαστεί.
Μπορούμε όλοι μας να γινόμαστε άγγελοι, αλλά δεν έχουμε αυτή πόληση. Μας έχει δώσει ο Θεός ό,τι χρειαζόμαστε για την αγιοσύνη. Όπως είπαμε, έξω εις τον κόσμο υπάρχει σκότος. Έχουμε πέντες φύσεις. Σκοτίζονται έξω. Αλλά εδώ μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε τις εικόνες. Ακούμε την ψαλμοδία. Το θυμίαμα. Γεύσαστε και είδετε το Χριστός ο Κύριος. Γεύσαστε και μετά θα είδετε το Χριστός ο Κύριος. Και σε τρεις μέρες θα έχουμε την ύψωση του Νεοσταυρού, θα γιορτάσουμε και αν μας αξιώσει ο Θεός και κάθε φορά πρέπει να προσευχόμεθα να μας αξιώσει ο Θεός. Διότι έτσι σιγά σιγά θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής. Καρδία καθαρά ειστήσουμε, ειστήσουμε ο Θεός και πνεύμα Θεές και διέλυσε τις γάλτες. Εκ βαθέων εγκέφραξα σε Κύριε, Κύριε Ισάκου, από τα βάθη της καρδιάς μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης του Σχήματος, λέει ότι μπορείς να καταλάβεις πού βρίσκεσαι πνευματικά με την προσευχή σου. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι και ο νους σου πάει αλλού, πού είσαι. Όταν προσεύχεσαι και η καρδιά σου είναι συνειδημένη, σιγά σιγά με την βοήθεια του Θεού, με την διαπρέπουσα ταπείνωση, όπως είπαμε, ανοίγονται οι πόρτες του Παραδείσου. Όλα αυτά είναι εξωτερικά, αλλά λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι οι ναοί Θεού έστε, ότι ο λαός του Θεού είναι μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος που είναι βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός έχει αυτή την τιμή να είμαστε ναοί του Θεού. Θα καταλάβουμε λοιπόν πώς έγινε ο Θεός μας άνθρωπος. Γιατί γεννήθηκες μέσα στο σπίτι και όχι σε ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο ενίστερε, για ποιο λόγο δέχτηκε όλα τα παραπτήσματα και όλα τα λόγια που είπαν οι Φαρισαίοι εναντίον του. Διότι τα έργα μιλάνε πιο δυνατά από τα λόγια. Μας έδειξε ο Χριστός μας πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή. Πώς μπορούμε να αγιαστούμε. Πώς μπορούμε να λάβουμε αυτό το χώρο. Γιατί έγινε άνθρωπος και γιατί εσταυρώθηκε ο Χριστός για να δείξει την αγάπη του προς εμάς. Γι' αυτό σας είπαμε ότι μέσα στην λειτουργία όλα αυτά τα γεγονότα ένα μυστικό τρόπο γίνονται. Η γέννηση του Χριστού, σάβρωση, διαδάσταση, πεντηκοστή, όλα γίνονται εδώ. Αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να λάβουμε αυτό το χώρο. Διότι θα το μεταλλήσουμε σκληρά. Ιδού με ο Χριστός μας, σας έχω πει όλα που χρειάζεται. Τώρα εσείς είστε υπεύθυνοι. Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν να ξέρουμε την πίστη μας, να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, να κρατήσουμε την παράδοση των Αγίων Πατέρων μας, να έχουμε μια ισορροπία, να κρατήσουμε από την ορθοδοξία μας με τα φιλόχρονη. Να μην πέσουμε στην κατάπτυση. Έτσι είμαστε χριστιανοί. Θεοί. Και με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού σιγά σιγά μπορούμε να λάβουμε αυτό το φως, να καταλάβουμε
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό χωρίς να γνωρίζει τον εαυτό του. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είμαστε και τι είμαστε. Ότι έχουμε πέσει πιο μακριά από τον Θεό. Είτε ο Χριστός μας, ο Θεάτρος Θεός, θα μας δώσει αυτό το φως. Να ηγεθέλουμε μέρα και νύχτα, καρδία καθαρά εκτίσουν μου ο Θεός. Διότι, λέει ο Χριστός μας, μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θερόψονται. Δεν υπάρχει κανένας εδώ που είναι καθαρός όπως πρέπει. Αλλά με τη μετάνοια καθαρίζεται ο άνθρωπος. Έρχεται καθαρισμός για να μπορέσουμε να πούμε μέσα στην καρδιά μας και θα βλέπουμε το τι θα πει άνθρωπος. Θα βλέπουμε ότι χρειάζεται να καθαρίσουμε το μέρος της καρδιάς μας. Είναι γεγονός, είναι όντως έτσι όπως λέμε, όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Όπως είναι οι Άγιοι Πατέρες, ότι πρέπει ο άνθρωπος να μπει μέσα στην καρδιά του. Δεν είναι αλληγορικά, αλλά είναι πραγματικότητα. Και έτσι θα δει ο άνθρωπος. Θα κοιμέχει να περάσει όλα αυτά τις αμαρτίες και τα πάθη που έχει γύρω γύρω από την καρδιά του που υπάρχουν σύννεφα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος, η χάρη σου θέλει να μπει μέσα, διότι υπάρχουν αυτά τα σύννεφα. Αλλά με τη μετάνοια, όπως είπαμε, έρχεται μια αστραφή του ουρανότητα. Και σκορπίζονται αυτά τα σύννεφα. Και σιγά σιγά μπορούμε να δούμε τι είμαστε. Και σιγά σιγά μπορούμε να δούμε πιο βαθιά και θα δούμε ότι να είναι Θεού μέσα όπως Θεό ο Άγιος Αυτός ο Πάπος. Μέσα στην καρδιά ο άνθρωπος εκτίστη. Είναι κτίσμα του Θεού, είναι κτίσμα του Θεού. Όπως μας έκανε ο Θεός, υπάρχει μια δικήτητα, υπάρχει αυτό το ίδιο το Χριστό μας. Το ίδιο το Χριστό μας που μπορούμε να το βρούμε μέσα εκεί. Αγαπητοί μου χριστιανοί, όπως είπαμε, πρέπει να προσευχόμαστε ο Χριστός για να κρατήσουμε την Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία. Να προσευχόμαστε για την Εκκλησία μας, για τους Ιεράρχες, και εδώ στην Ελλάδα όπως στην Αμερική. Διότι με τη βοήθεια του Θεού έχουμε αυτό το σύνδεσμο ανάμεταξύ μας. Εσείς εδώ στην Ελλάδα, στην αγώνα σας, εμείς εκεί, στην Αμερική, να κρατήσουμε αυτά που μας έχουν δώσει οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το μεγαλύτερο σταυρό που έχουμε. Και να μας αξιώσει πάλι ο Θεός να εκφράσουμε την αγάπη μας με το συλλήτωγο που κάνουμε, όπως είπαμε, είναι η έκφραση της αγάπης του Χριστός προς τον Θεό και ύστερα προς τον άνθρωπο, δηλαδή εις τους Ορθοδόξους που παρομίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλές, τον Γρηγόριο που μας κάλεσε και μας στείλει σήμερα να είμαστε εδώ μαζί του, με εσάς, με την ευλογία της Αγίας του Ανθρώπου και τον Άγιο Δημήτρη, τον Προστάτη μας. Και σας παρακολούμε να μην μας ξεχάσετε τις προσευχές σας, διότι έχουμε ανάγκη, εμείς στην Αμερική, έχουμε την αγώνα μας, όπως είπαμε και εσείς. Αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, να κρατήσουμε την αγάπη μας. Ήρθε ο Χριστός να μας ευλογήσει και να σας βοηθήσει, να είμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό μας, μαζί μέσα εις τον Χριστό και τον Χριστό και τον Χριστό της Εκκλησίας, ή να μπορέσουμε να δοξάσουμε τον Θεό μας, όχι μόνο εδώ, αλλά εις τον Αγία των Ουρανών, περάσει όμως τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Thank you.